Θα μείνουμε, κυρίες και κύριοι, στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Έλατε λοιπόν να σχολιάσουμε τα βασικότερα θέματα της επικαιρότητας με τον βουλευτή, τον κύριο Γιάννη Σαρακιώτη. Θα τον συναντήσω αμέσως σε σύνδεση Skype. Ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας, κύριε Σαρακιώτη. Πώς είστε? Καλησπέρα, κυρία Τζατζαλή. Εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Και θα ξεκινήσουμε, προτείνω, από τα. Θα πάμε στα της πανδημίας. Θα σας πάω με βάση και τα όσα είπε ο αρχηγός σας, ο κύριος Τσίπρας. Να ξεκινήσουμε όμως με τα καλά νέα των ημερών. Με την ευχάριστη είδηση για τη Λαμία και για τη Φθιώτιδα, για το ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα μέσα σε όλη αυτή την δύσκολη συγκυρία για την χώρα μας, αλλά και για τη Φθιώτιδα και τη στερεά Ελλάδα, ήταν μια άκρος θετική είδηση αυτή της επιστροφής του ράλι Ακρόπολης. Και εγώ θα σταθώ στο γεγονός ότι υπήρχε ένας συνασπισμός δυνάμεων, όλοι ενωμένοι, παραγωγικοί φορείς, δήμοι, περιφέρεια, οι βουλευτές, και εγώ με επιστολή μου, την οποία είχα αποστείλει προς τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Αβγενάκη, ζητούσα το αυτονόητο, την επιστροφή του Ακρόπολης στη Φθιώτιδα. Άρα θα κρατήσω και το γεγονός ότι η ισχύς εν τη ενώση έφερε αποτελέσματα εν τέλει. Επειδή υπάρχει μια πίεση χρόνου και είναι πάρα πολλά τα έργα που πρέπει να γίνουν, υπάρχει κάτι που σας προβληματίζει, κάτι που θέλετε να επισημάνετε, που πρέπει να τρέξει οπωσδήποτε πρώτα απ' όλα? Υπάρχει η εμπειρία και η τεχνογνωσία πολλών ετών σχετικά με το Ακρόπολης. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν να τρέξουν την διαδικασία αυτή το έχουν πράξει με επιτυχία πολλές φορές στο παρελθόν. Άρα προσωπικά δεν ανησυχώ επί αυτού του ζητήματος. Mm-hmm. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία ανησυχώ. Επί αυτού δεν ανησυχώ πραγματικά. Ωραία. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να υποχωρήσει η πανδημία, το είπαμε και στην αρχή του δελτίου μας με τον κύριο Σπανό. Το λέμε διαρκώς. Αυτό μένει, έτσι ώστε να γίνουν όλα όπως πρέπει το Σεπτέμβρη. Να έρθουμε λοιπόν στα της πανδημίας. Είναι τόσο άσχημα τα πράγματα στα νοσοκομεία, γιατί άλλη εικόνα εισπράττουμε εμείς από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Κικίλια, και τα στελέχη της κυβέρνησης, κύριε Σαρακιώτη? Κυρία Τζατζαλή, δεν ξέρω από πού προκύπτει αυτή η εικόνα που έχει ο κύριος Κικίλιας και τα υπόλοιπα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εντελώς στοιχεία θα σας αναφέρω ότι έκανα ένα ξεσκαρτάρισμα στο σπίτι μου και έπεσε σε μια εφημερίδα εδώ της Φθιώτιδας της Δευτέρας Δεκεμβρίου του 2020 και είχε εξώφυλλο δήλωση του κυρίου Κοντοζαμάνη, είχε επισκεφθεί τη Λαμία τότε και έλεγε κρίσιμες οι επόμενες 15 μέρες, 2 Δεκεμβρίου του 2020. Mm-hmm. Είμαστε 17 Απριλίου του 2021 και ακόμη κρίσιμα 15η μέρα περνάμε. Ο κύριος Κικίλιας δεν χρειάζεται να κάνει κάποια διεξοδική έρευνα, μόνο να δει τα στοιχεία από τις λίστες του ΕΚΑΒ που αναφέρει για δεκάδες ασθενείς οι οποίοι έχουν την ανάγκη να μπουν σε μία μονάδα εντατικής θεραπείας και δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή η δυνατότητα από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Άρα καλό θα ήταν λίγο να αντιληφθούν ποια είναι η πραγματικότητα και ο Υπουργός Υγείας και ο Πρωθυπουργός πριν ξεσπάσουν πάλι σε χειροκροτήματα και επεφημούν ο ένας τον άλλο. Ειδικά σήμερα που η χώρα μας θρηνεί 9.500 νεκρούς, η αβεβαιότητα, ο φόβος, η ανησυχία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην ελληνική οικονομία. Δεν είναι ώρα ούτε για πανηγυρισμούς, ούτε για μικροπολιτικές δηλώσεις όπως αυτές του Υπουργού Υγείας. Εντάξει, δεν είναι σε πανηγυρικούς τόνους οι δηλώσεις που έχουμε από τα στελέχη της κυβέρνησης. Απλά είναι σε άλλο εντελώς διαφορετικό ύφος από αυτά που ακούμε από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεχόμαστε επίσης τα νοσοκομεία, παραδέχονται, αλλά ότι αντέχουν τα νοσοκομεία. Οι δηλώσεις των γιατρών είναι πολύ πιο σκληρές, κυρία Τζατζαλή, από τις δηλώσεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, πιστεύω. Καθημερινά βλέπουμε είτε στις τηλεοράσεις είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τοποθετήσεις και δηλώσεις γιατρών από νοσοκομεία για εικόνες πολέμου, για βάρδιες σκληρές. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία περιγράφουν οι άνθρωποι της πρώτης γραμμής. Δεν χρειάζεται οποιοδήποτε πολιτικός να τοποθετηθεί για να παρουσιάσει την εικόνα. Οι γιατροί, οι νοσηλευτές περιγράφουν πολύ ξεκάθαρα την εικόνα που επικρατεί εδώ και αρκετούς μήνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Δεν είναι όμως όλες τις χώρες της Ευρώπης αυτή η εικόνα. Δεν είναι ελληνική εικόνα αυτή. Πράγματι, δεν είναι σε όλες τις χώρες. Στην Πορτογαλία τις προηγούμενες ημέρες είχαμε μηδενικό αριθμό θυμάτων. Στο Ηνωμένο Βασίλειο για πρώτη φορά μετά από πολλούς μήνες είχαμε μηδενικές απώλειες σε ανθρώπινες ζωές, όπως και σε άλλες χώρες. Στη Γαλλία όμως, στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, ακούμε ότι και εκεί τα νοσοκομεία που είναι τα συστήματα υγείας πιο δυνατά, ακούμε χειρότερες ειδήσεις να φτάνουν εδώ. Επίσης, ακούμε ότι τα έχουμε πάει καλύτερα όσον αφορά το πρόγραμμα των εμβολιασμών.
Το πρόγραμμα των, στο πρόγραμμα των εμβολιασμών είμαστε πολύ κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι επίσημα στοιχεία. Τώρα, ποια στοιχεία είναι αυτά που τα έχουμε πάει πολύ καλά, δεν γνωρίζω. Εγώ άκουσα δηλώσεις του κυρίου Γεραπετρίτη, του Υπουργού της Νέας Δημοκρατίας, τις προηγούμενες ημέρες, ο οποίος ανέφερε βάσει των επίσημων στοιχείων ότι η χώρα μας κατατάσσεται τελευταία όσον αφορά το άνοιγμα, το πόσες μέρες λειτουργήσαν τα σχολεία στη χώρα μας, εδώ και ένα χρόνο. Τελευταία είναι η κατάταξη της χώρας μας. Από εκεί και πέρα η κυβέρνηση έπρεπε να λάβει αποφάσεις και να ενεργήσει σε όλους τους τομείς και βλέπουμε ότι δεν το έχει πράξει. Είτε στη δημόσια υγεία με προσλήψεις στο ΕΣΥ. Έχουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας δημιουργήθηκαν 7 νέες κλίνες COVID μετά από δωρεά ιδιώτη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και δεν λειτουργούν. Γιατί δεν υπάρχει το προσωπικό. Είναι ευθύνη της αντιπολίτευσης των γιατρών να προσληφθεί το αντίστοιχο προσωπικό να στελεχώσει αυτές τις μονάδες ΜΕΘ ή ευθύνη της πολιτείας και της κυβέρνησης. Για να μην έρθω στα σχολεία το τι μέτρα έχουν ληφθεί ένα χρόνο, το κορυφαίο μέτρο που έλαβε η κυβέρνηση ήταν η αύξηση των μαθητών στις αίθουσες. Νομοθέτησε πέρυσι το Μάιο να έχουμε περισσότερα παιδιά στις αίθουσες. Παντού, σε όλο τον κόσμο, προσπαθούσαν να βρουν τρόπους να σπάσουν τμήματα, να μειωθούν οι μαθητές στις αίθουσες. Και εδώ νομοθετούσε η Νέα Δημοκρατία για την αύξηση των παιδιών. Να πούμε για τα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις εικόνες, τις καθημερινές εικόνες και το συνωστισμό που προκαλείται. Και ανταυτού τι είχαμε. Είχαμε τον κύριο Μητσοτάκη να μας λέει στη Βουλή να παρουσιάζει υποτίθεται έρευνα που λέει ότι δεν κολλάει στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αντί για ενέργειες και δράσεις, βλέπουμε αλλίωση της πραγματικότητας, αλλίωση της εικόνας. Δεν μπορούμε, και χαρακτηριστικό, κύριε Τζατζαλή, δεν θα σας πάω μακριά, θα σας πάω στον Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που φιλοξενείται συχνά στο δελτίο σας, τον κύριο Κίρτσο, ο οποίος ανέφερε, το έχω γράψει, ότι η διαχείριση είναι εθνική ντροπή. Ο τρόπος που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή την πανδημία η κυβέρνηση συνιστά εθνική ντροπή. Και δεν το είπε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε ο Σαρακιώτης, δεν το είπε κανένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας το ανέφερε. Αλλά ο άνθρωπος είναι στις Βρυξέλλες και κάποια πράγματα ενδεχομένως να τα βλέπει πιο καθαρά. Μάλιστα. Να σας πω στο άλλο μεγάλο θέμα της επικαιρότητας τώρα, στη σύγκρουση που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Δένδιας, με τον Τσαβουσογλού. Βλέπετε να αλλάζει κάτι μετά από αυτό στα ελληνοτουρκικά, μετά τη στάση που τήρησε ο Υπουργός? Οι στάσεις των χωρών, κυρία Τζατζαλή, χαράσονται σε υπουργεία, χαράζονται από τις ηγεσίες. Δεν μπορούμε να κρίνουμε μία στάση από μία τοποθέτηση σε μία press conference. Εγώ χαιρετίζω και χάρηκα που ο αρμόδιος υπουργός, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Δένδιας, απάντησε ως όφιλε, όπως θα έπρατε ο κάθε Έλληνας υπουργός, απάντησε στις τουρκικές προκλήσεις, προασπιζόμενος την ελληνική πάγια θέση, ακολουθώντας την εθνική γραμμή. Αλλά βλέποντας και αναλύοντας τα 2 χρόνια αυτά της στρατηγικής της χώρας μας στην εξωτερική πολιτική, δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι κανείς χαρούμενος. Ελπίζω να συνιστά η προχθεσινή τοποθέτηση του κυρίου Δένδια αλλαγή της στάσης από το δόγμα του κατευνασμού να αλλάξουμε πορεία, από την έλλειψη στρατηγικής να αποκτήσουμε στρατηγική, γιατί αν σας θυμίσω το τι έχει μεσολαβήσει αυτά τα 2 χρόνια, δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι. Όταν για πρώτη φορά έχουμε πέρυσι υπερπτήσεις πάνω από τον Εύρο τουρκικών μαχητικών, για πρώτη φορά μετά το 1992, όταν το τουρκικό σκάφος, το Roots Race, πλέει στο Αιγαίο για πολλούς μήνες και δεν έχουμε καμία αντίδραση από την ελληνική πλευρά, όταν μετατρέπεται η Αγία Σοφιά σε τζαμί και την επόμενη μέρα κιόλας συνεργάτηδα του Πρωθυπουργού από το γραφείο του μετέχει σε σύσκεψη στη Γερμανία με τον Τούρκο ομόλογό της. Αυτά δεν είναι δείγματα χώρας η οποία έχει μια ξεκάθαρη στρατηγική και απαντά στις προκλήσεις και στην επιθετικότητα της Άγκυρας. Ο Ερντογάν, να θυμίσουμε, άνοιξε τα Βαρόσια μετά από κάποια χρόνια. Έκανε προέβησε γεωτρήσεις στην ΑΟΣ της Κύπρου. Και δεν απαντήθηκαν από την ελληνική πλευρά. Εκτός αυτού, το ζήτημα των κυρώσεων. Πριν από κάποιους μήνες, και εν ώψη της Συνόδου Κορυφής, ο κύριος Πέτσας μας είπε ότι θα λάβουμε και θα διεκδικήσουμε και θα πετύχουμε κυρώσεις που θα δαγκώνουν. Στην επόμενη, κυρώσεις δεν λάβαμε. Στην επόμενη Σύνοδο Κορυφής, το Δεκέμβρη, μας έλεγε πάλι ο κύριος Πέτσας ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα φύγει από τις Βρυξέλλες αν δεν πάρει κυρώσεις. Έφυγε με άδεια χέρια. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία δείχνουν
τι εθνική στρατηγική ακολουθεί η χώρα μας απέναντι στην επιθετικότητα της γείτονος. Και δεν μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι επί αυτής. Μάλιστα. Τώρα, από ό,τι καταλάβαμε την εβδομάδα που πέρασε, από τις δηλώσεις που έγιναν στο θέμα των εργασιακών, αυτό θα είναι και το επόμενο σημείο το οποίο έτσι θα κοντραριστείτε με τη Νέα Δημοκρατία τον Μάιο. Βέβαια, ο Υπουργός, ο κ. Χατζηδάκης, μιλάει για fake news σε ό,τι υπόθηκε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την κατάργηση του 8ωρου κτλ. Οι εργαζόμενοι έχουν αντιληφθεί από την πρώτη στιγμή ανάληψη διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία αν τα νομοθετήματα είναι fake news ή όχι. Να θυμίσω ότι το καλοκαίρι του 2019, στον πρώτο νόμο που έφερε η κυβέρνηση, περιελάμβανε κατάργηση διατάξεων τα οποία είχαν νομοθετηθεί τα προηγούμενα χρόνια για την προστασία της εργασίας. Θα αναφέρω μόνο την κατάργηση της αιτιολογημένης απόλυσης εργαζομένου. Μία διάταξη η οποία είχε περάσει επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Χατζηδάκης ανέλαβε το Υπουργείο Εργασίας προκειμένου να φέρει εις πέρας δύσκολες αποστολές. Είναι ο άνθρωπος των δύσκολων αποστολών. Και βλέπουμε ότι έρχονται, ενώ η χώρα πλέον δεν βρίσκεται στα μνημόνια, νομοθετήματα τα οποία θα ζήλευαν και οι τροϊκανοί. Και δεν είχαν καν διανοηθεί να προτείνουν τα προηγούμενα χρόνια σε κυβερνήσεις, σε όλες τις κυβερνήσεις που υπήρξαν στην χώρα. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε εκτός μνημονίων, στα εργασιακά θα έχουμε μνημόνια. Και είναι χαρακτηριστική η αντίδραση σωματείων, συλλόγων, εργατικών κέντρων απέναντι σε αυτά που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας. Και οι απαντήσεις είτε από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος περιέγραψε μια εξαιρετικά ιδανική σχέση μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στην ομιλία του ή του κυρίου Χατζηδάκη, ο οποίος μας είπε ότι πλέον οι εργαζόμενοι με το νομοθέτημα που θα φέρει θα πηγαίνουν να μαζεύουν τις ελιές τους. Καλό θα είναι, αν μη τι άλλο, να φέρουν πιο επιτυχημένα παραδείγματα, γιατί ο κόσμος έχει αντιληπτική ικανότητα και γνωρίζει τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα εργασιακά. Και το νομοσχέδιο που θα έρθει θα είναι επώδυνο οπωσδήποτε. Θα είναι λοιπόν το επόμενο πεδίο σύγκρουσης και στη Βουλή αλλά και στους δρόμους από ό,τι μπορούμε να αντιληφθούμε. Ευχαριστώ κύριε Σαρακιώτη για απόψε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας στο δελτίο. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.